Χόρεψε ένα φλαμέγκο εκεί πέρα να σε δούνε. Τρα, τρα. Λοιπόν, ξεκινάμε από το Δημήτρη. Όλα, τι συμβαίνει? Όχι, μου αρέσει. Τι σημαίνει, ρε Δημήτρη, να μας κόψει πολύ πραγματικά. Απλά κοιτάω τις χρυσές λεπτομέρειες που εγώ θα προτιμούσα να ήταν ασημένιες. Όλες όμως. Όπως και το παπούτσι. Okay. Το μόνο που με χαλάει είναι αυτό. Mm. Δεν με χαλάει τόσο η μαύρη ζώνη, όσο αν ήταν ασημή λεπτομέρεια πάνω της, όπως και στα υπόλοιπα στοιχεία. Μπορώ να το τσαντάξει, παρακαλώ. Βεβαίως. Λοιπόν, ναι, όπου υπάρχει χρυσό, θα ήθελα ασημή. Εγώ, γιατί είναι, κατά βάση η εμφάνιση είναι blue jean, το μπλε είναι ψυχρό και ταιριάζει, η γνώμη μου, καλύτερα με το ασημή. Μου αρέσει πάρα πολύ η εμφάνιση και τα λουλούδια στο κεφάλι, σε μια κούκλα. Ευχαριστώ. Σου είπα ότι θα προτιμούσα να ήταν ασημή όλα τα στοιχεία. Θα μου ανέβαζε τόσο πολύ την εμφάνιση που θα ήταν για πολύ υψηλό βαθμό. Mm. Τώρα θα σου βάλω ένα 3 γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, με χρυσή λεπτομέρεια που δεν μου αρέσει. Οκ. Okay. 3. Πάντως, ο σχεδιαστής της φούστας προτείνει το outfit με χρυσό, η αλήθεια είναι. Καλά κάνει ο σχεδιαστής. Γι' αυτό και πήγα προς αυτήν την κατεύθυνση, χωρίς δεύτερη σκέψη, αλλά το ακούω. Δεν το δοκίμασα καν δηλαδή μας. Θα ήταν πιο ωραίο. Ναι. Και μην ξεχνάς, και δεν λέω για τον Στέλιο γιατί είναι σχεδιαστής και δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, όταν κάνουν την καμπάνια και θέλουν να κάνουν μια εικόνα ολοκληρωμένη, παίρνουν στυλίστες. Όχι, ναι, το λέω πώς το σκέφτηκα, ναι. Πάντως είναι ωραίο που πας σε σχεδιαστές, φέρνεις πολύ ιδιαίτερα κομμάτια. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο, χωρίς να σου ακυρώσει τη δουλειά σου, γιατί ξέρω ότι τρέχεις όλη τη μέρα, από τα κορίτσια που τρέχουν σε μαγαζιά συνοικιακά και προσπαθούν να βρουν κομμάτια να τα δέσουν κτλ. Εσύ την έχεις βρει, πας σε σχεδιαστές, παίρνεις ρουχάρες που έχουν φτιάξει όλοι. Όχι, μα έχει όλο καιρό να φέρω. Εντάξει, μα και η Αναστασία έχει φέρει κομμάτια από άλλο πλανήτη, δηλαδή. Γιατί δεν είναι μπουτίκ. Αυτό είναι πολύ ωραίο, εγώ βαθμολόγησα, να ξέρεις είναι πιο εύκολο. Ξεκάθαρα, γιατί είναι σχεδιαστή. Αλλά είναι εγώ πάρα πολύ ωραίο. Η ερώτησή μου είναι ότι γιατί το λέτε, μου το έχετε ξαναπεί εμένα αυτό. Μα η αλήθεια είναι, έλεγα μου. Ναι, δεν αλλά δεν το λέτε σε καμία άλλη κοπέλα, που υπάρχουν και άλλες κοπέλες που φέρουν ρούχα σχεδιαστών. Όχι σε τέτοιο βαθμό όμως. Όχι τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Εσένα, ας πούμε, ελάχιστες φορές έχω δει από μικρά μαγαζιά να φέρνεις ρούχα. Συνήθως είναι κάποια εντυπωσιακά σχεδιαστών. Ναι, σχεδιαστών κατά κύριο λόγο θυμάμαι. Σου λέω για άλλα κορίτσια που παλεύουν με. Για μας έχει υποθεί αυτό και εγώ και εμένα μου το έχουν πει. Ότι το έχω ακούσει γενικά. Θεωρείται ότι είναι πιο εύκολο. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Αλλά... Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό που σου λέει, αλλά απ' την άλλη έχει όντως δίκιο. Δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις upgrade την εμφάνισή σου με ένα πιο εντυπωσιακό κομμάτι. Λοιπόν, πάμε στο Στέλιο. Ναι, φαντάζομαι ότι αυτό που θέλει να σου πει ο Δημήτρης είναι ότι έχεις ένα πολύ αβανταδόρικο κομμάτι, που είναι αυτή η φούστα η οποία είναι συγκλονιστική προφανώς, έτσι, η οποία ορίζει όλη την εικόνα. Και στο styling, σαν να κρύβεται πιο εύκολα το λάθος, το οποίο αυτό είναι κανονικό, δεν είναι ότι κάνεις κάτι κακό. Ναι. Δεν στο λέει σαν κακό το κάνεις, στο λέει ότι έχει μία, γίνεται η εικόνα πιο βανταδόρικη, γιατί έχεις αυτή την πρόσβαση, ας πούμε, σε κάποιους σχεδιαστές, που είναι απλώς μία πραγματικότητα, δεν είναι αρνητικό ή θετικό. Οκ, okay, το προσπερνάμε. Μπορώ να κάνω ένα μικρό σχόλιο σε αυτό, να σας διακόψω, ή αν θέλετε να σας διακόψω. Λοιπόν, από τη μία ισχύει αυτό, από την άλλη όμως, κάποια ρούχα σχεδιαστών είναι πιο σύνθετα σαν ρούχα. Δηλαδή, μπορεί να έχεις και μεγαλύτερο ρίσκο στο να σου βγει κάτι λάθος σε σχέση με κομμάτια που είναι πιο απλά. Όταν μπλέκεις σχεδιαστές. Ναι. Όταν δεν μπλέκεις σχεδιαστές και είναι ρούχα από ένα ατελιέ, είναι πιο εύκολο να σίγουρα. Σχεδιά. Όταν δεν μπλέκεις, αυτό ναι. Αυτό λέμε. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, από ό,τι καταλαβαίνω, περίμετρο για να μην μπερδευόμαστε, η συζήτηση όλη ξεκίνησε από αυτή την εικόνα, η οποία η αλήθεια είναι ότι... Δεν έχει πολλά άλλα κομμάτια, θέλετε. Είναι η μία φούστα αυτή, με ένα styling το οποίο έχει πάρα πολλά λάθη, τα οποία κρύβονται. Ναι. Το οποίο αυτό, okay, προς κέρδος δικό σου είναι και καλός είναι. Η φούστα είναι πραγματικά αριστούργημα. Και την είχες φορές και πάρα πολύ ωραία πριν που την είχες στα χέρια σου. Mm-hmm. Και εμένα μου αρέσει, ίσως και πιο πολύ εκείνος ο τρόπος. Και οι δύο τρόποι είναι πάρα πολύ ωραίοι. Mm-hmm. Δηλαδή και τώρα είναι πολύ ωραία. Mm-hmm. Και από το ένα μόνο δεν είναι. Και στο ένα χέρι θα μπορούσε να είναι. Ναι, σίγουρα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ έτσι φορεμένη. Τώρα, κοίταξε, στο styling νομίζω ότι έχεις κάνει μια φλιαρία χωρίς λόγο. Θα προτιμούσα τα παπούτσια σου να είναι είτε jean, είτε να το πας προς καφέ, σε ψάθα ή κάτι τέτοιο. Δοκίμασα για κάτι cowboy boots. Για να μην είναι πολύ σκληρό αν ήταν μαύρο. Ή
αν ενίσχυες λίγο την παρουσία του μαύρου, κατέβασε λίγο τη φούστα, θα πρόσθετα ένα έξτρα μαύρο ρούχο, το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα πουκάμισο μέσα, με ανοιχτό όλο, κάπως έτσι, και να βγαίνει και το μπούστο και να σου δώσει και άλλη ένταση στο πρόσωπο και λίγο ένταση και στους ώμους. Mm-hmm. Δηλαδή μου λείπει σίγουρα άλλο ένα ρούχο σε αυτή την εικόνα. Δεν του αξίζει φλιαρία, είναι πολύ εντυπωσιακό. Σίγουρα έκανες εντύπωση, σίγουρα θα είσαι εντυπωσιακή στο πάρτι. Δεν στο ακυρώνω, αλλά θέλει λίγο πιο bold styling. 2. Και πάμε τώρα στην Ηλιάνα. Όλγα μου, αρχικά μου αρέσει το concept που σκέφτηκες. Μπορεί να είναι στο εξωτερικό, αλλά είναι κάτι ιδιαίτερο και μου αρέσει που το ακούμε εδώ, γιατί λίγο κάπως έρχεται πέσει στα concept και είχαμε μια καθίζηση, είναι ωραίο που φαίνεις κάτι καινούριο. Η φούστα αυτή είναι όντως καταπληκτική και έτσι και σαν, και σαν φόρεμα. Προσωπικά δεν μου αρέσει η ζώνη. Και ενώ μου αρέσει πάρα πολύ το print που έχει η τσάντα, δηλαδή το ότι εξαφανίζεται και χάνεται σε αυτή την τόση πληροφορία που έχει η φούστα, είναι πάρα πολύ ωραίο και σημαντικό στην εικόνα σου. Είναι το πατρόν που έχει, είναι το σχήμα που έχει, που δεν ταιριάζει με το υπόλοιπο σύνολο, γιατί είναι κάπως πολύ μαλακό το look για να έχεις μια τσάντα σκληρία, τόσο τετράγωνη, ναι. Ήθελα να ήταν κάτι πιο μαλακό. Ναι. Τώρα στο πάνω μέρος, και εμένα δεν μου αρέσουν τα χρυσά αξεσουάρ και δεν είμαι σίγουρη γενικά αν θα ήθελε αξεσουάρ. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι τα λουλούδια είναι αρκετά και θα προτιμούσα να το έχεις φορεμένο σαν φόρεμα και να είναι τόσο όσο, να μην κάνεις καμία παραπάνω υπερβολή σε αυτό το look. Ναι, μου άρεσε και εμένα και είναι σε όλα τα ωραία στάδια, δηλαδή και χωρίς αξεσουάρ, απλά ήθελα να βάλω τη λάμψη, ίσως να ήθελε λιγότερη, αλλά ναι. Ναι, είναι από μόνο σίγουρα, του, ξέρεις, πολύ εντυπωσιακό. Σίγουρα, εμένα να μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πολύ ωραία φούστα. Θα σου βάλω 3. Ευχαριστώ. Μπράβο, Όλγα. 11,4 είναι η τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ.